Αλκιβιάδη, θα σας δείξω πώς να πλέκουμε σκουφάκι με την πλέξινη φιλαράκι. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και εντυπωσιακό σχέδιο, το οποίο θυμίζει και λίγο βελόνες. Θα το πλέξουμε όχι κυκλικά όπως κάνουμε συνήθως τα σκουφάκια μας, αλλά μονοκόμματο και μετά θα το ενώσουμε. Είναι πολύ εύκολο. Τώρα επειδή δεν το έχουμε κάνει περίπου και το πατρόνι το βρήκα στο ίντερνετ, δεν ξέρω για τι μέγεθος περίπου. Υπολογίζω ότι βλέπουμε γυναικείο αντρικό, ήταν σχετικά μεγάλο. Λοιπόν, εγώ χρησιμοποιώ βελονάκι 5,5 μηνών γιατί θέλω να μου γίνει ωραίο και αφράτο. Και νηματάκι χρησιμοποιώ το Red Hat, είναι Soft Baby Steps, Aran. Αυτό εδώ το μοβάκι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Εγώ ήδη κάνω τον αρχικό μου κόμπο και θα ξεκινήσω με 36 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Λοιπόν, τώρα δεύτερη αλυσίδα από το βελονάκι θα κάνω ένα βουβό και θα κάνω τρία βουβά ακόμα. Ένα, δύο, τρία. Τέσσερα βουβά. Ωραία. Στους επόμενους 5 πόντους, τις επόμενες 5 λυσίδες, θα κάνω 5 ποδαράκια. 5 μισά ποδαράκια, συγγνώμη. 1, 2, 3, 4, 5. Στους επόμενους 5 γύρους θα κάνω 5 βουβά. 1, 2, 3, 4, 5. 5 μισά ποδαράκια. Επόμενος 5 πόντους. 1, 2, 3, 4, 5, 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
τώρα μας έχουν γίνει 1, 2, 3, 4, 5, 6 πόντοι. Στους τελευταίους 6 πόντους θα κάνουμε 6 άρθρα, γιατί στο τέλος εδώ θέλουμε να κάνουμε σαν λάστιχο το είναι το κάτω μέρος του καπέλου μας, δικού μας, οπότε θέλουμε να κάνουμε σαν λάστιχο. Οπότε εδώ θα κάνουμε 6 άρθρα. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 67, 78, 89, 90, 91, 92, 83, 74, 75, 76, 67, 78, 89, 90, 91, 92, 83, 74, 75, 76, 67, 78, 89, 90, 91, 92, 83, 74, 75, 76, 67, 78,
αποκλειστικά στις πίσω δουλειές. Ξεκινάω από το πρώτο μου πόντο, δεν μετράω την αλυσίδα σαν πόντο. Ένα. Πάμε εξά. Επόμενους πέντε πόντους, πάντα στις πίσω πλοίες, θα κάνω πέντε μισά το βαράκι. Πέντε βουβά θα κάνω στους οπτώσεις επόμενους. Μένω όπως είναι το πλευτό μου. Θα το δω εδώ, θα μπω εδώ. Thank you.
φτιάχνει το καπέλο μας. Λοιπόν, τώρα σε αυτό το σπίτιο, με μία αλυσίδα, θα κάνω πάλι 4 λεπτά, όπως έκανα πιο σχολεία. Αρκετά σκουφτά με παιδεύει για να περάσω το βολανάκι από τη σκουφιλιά. Πάντα, το λέω πάντα, πέρα από την πρώτη, από τον πρώτο γύρο, στους επόμενους γύρους πάντα πλέπουμε στις πίσω φιλιές. Στην προσφυγή δεν θα ξαναπέσουμε καθόλου σε όλο μας το πατρόν. Λοιπόν, τώρα έχω κάνει τα 4 μου λουβά και ενώ εδώ στη συνέχεια θα έχω 5 φοδαράκια κανονικά, σε αυτόν τον γύρο θα κάνω 5 λουβά. 5 φοδαράκια εδώ που έχω τα λουβά μου και ούτω καθεξής. Έτσι ώστε εδώ να έχουμε το φιλαράκι, στους επόμενους 2 γύρους να σχηματιστεί το φιλαράκι μας εδώ που είναι τα λουβά μας. Έτσι, να πάει ένα λάθος. Στην ουσία αυτό είναι το σχεδιάκι μας. Θα κάνω τους επόμενους 2 γύρους μαζί σας και μετά θα αφήσω το βίντεο να κάνουμε και το υπόλοιπο. Συνεχίζουμε έτσι και το κάνουμε μονοκόμματα. Πάνω κάτω θέλουμε να έχει ύψος περίπου γύρω στα 52, πλάτος γύρω στα 52 εκατοστά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εκεί που τους βρούμε να μην έχουμε κάνει 5,5 φοδαράκια. Λοιπόν, και εδώ τώρα που είχαμε κάνει τα βουβά μας, θα κάνω 5 μισά φοδαράκια. Thank you.
φιλαράκι μου. Λοιπόν, τώρα στον επόμενο γύρο θα κάνουμε 4 βουβά, όπως ξεκινάμε πάντα το γύρο μας. 5 μισά ποδαράκια, 5 βουβά, 5 μισά ποδαράκια, 5 βουβά και στο τέλος πάντα κάνουμε τα 6 μας άλυτα. Και έτσι θα πηγαίνουμε, θα αλλάζουμε, δηλαδή θα κάνουμε ένα λάξ ανά 2 γύρους, δηλαδή στους επόμενους 2 γύρους θα πάμε έτσι όπως σας είπα. Θα γυρίσουμε τη δουλειά μας, πάλι θα κάνω 6 άλυτα, βουβά, μισά ποδαράκια, βουβά, και μετά πάλι θα αλλάξουμε έτσι ώστε να σχηματίζεται αυτό το φυλλαράκι που μόλις σας έδειξα. Θέλουμε κατά μήκος, πλάτος, το σπάτι μας να φτάσει τα 52 τα ποστά. Αυτό είναι το σχεδιάκι. Θα κλείσω το βίντεο να κάνω το υπόλοιπο εκτός βίντεο, θα το ξανανοίξω για να σας δείξω πώς θα ενώσουμε το πλευτό μας και στο πάνω μέρος και στο πλάι και βέβαια πάνω θα το κάνουμε και ένα ωραίο φανπον έτσι για να είναι όμορφο. Λοιπόν, κλείνω το βίντεο και θα ξαναλέμε μόλις ολοκληρώσει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχουμε να ολοκληρώσει το καπελάκι, έτσι, έτσι φαίνεται το σχέδιό του. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα το γυρίσω στο πλάι και θα ενώσω τις δύο μεριές. Μπαίνοντας εδώ όπου έχει δύο κυρίες, πάντα μπαίνοντας στην πίσω πάντα.
εδώ, εδώ στο σημείο που ενώνει, το ίδιο ακριβώς έγινε και εδώ. Είναι ακριβώς εδώ η μνήμη μας. Δεν φαίνεται. Συγγνώμη. Thank you.
κάνει γαφούλι. Τώρα, εσάς όπως σας αρέσει και η ανάποδη πλευρά, μπορείτε να το βάλετε όπως σας σύγχρονο, νομίζετε. Που ανεβάζω και τα πατρών μας, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι για να μπορείτε να παρακολουθείτε ό,τι νέο ανεβαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ, σας εύχομαι καλή επιτυχία.